Η συζήτηση μπροστά στην COP26 χρησιμοποιεί σαν πρόσχημα την υποβάθμιση του περιβάλλοντο με στόχο να προωθήσει την πράσινη μετάβαση που υιοθετούν η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Κίνα παρά τι αντιθέσει του για το ποιο θα εξασφαλίσει μεγαλύτερο κομμάτι τη πίτα. Η πράσινη απελευθέρωση τη ενέργεια, η απολιγνητοποίηση, το κλείσιμο υδροελεκτρικών, η μονοκαλλιέργεια ανανεώσιμων πηγών ενέργεια με μοναδικό κριτήριο τα κέρδη των ομήλων κορυφώνουν την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια οδηγούν σε πανάκριβε αλλά απρόσιτε πράσινε λαϊκέ κατοικίε. Με την ευρωενωσιακή στρατηγική, όλε οι ελληνικέ κυβερνήσει, οι σημερινοί και προηγούμενε, άνοιξαν την πόρτα στα πράσινα μονοπόλια, αφήνοντα τα δάση, το λαό και το βιό του απροστάτευτα από πλημμύρε, πυρκαγιέ και σεισμού. Αυτά, όπω και οι συνέπειε των υπεριαλιστικών επεμβάσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, απώλεια χιλιάδων ζωών, καταστροφή του περιβάλλοντο, θεωρούνται δεδομένα. Επομένω, οι λαοί δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από την COP26. Διέξοδο μπορεί να δώσει ο αγώνα του για κατάργηση των πράσινων χαρατιών, των φόρων στην ενέργεια, διεκδικώντα μέτρα αντιπυρικής, αντιπλημμυρική, αντισυσμική θωράκιση, προστασία των δασών, υπάλληλοι για το δικαίωμα των λαών να ζουν σε ένα ασφαλέ και υγιεινό περιβάλλον.